Κάναμε αποστολή με την Αλεξάνδρα την Πέπα στο Πήλιο. Πήλιο, τώρα φθινόπωρο, έτσι, μαγεία. Φανταστείτε, χρώματα, αρώματα, άνθρωποι. Ήταν η εποχή συγκομιδής κάστανου. Μας στείλαν και πολύ ωραία φρέσκα κάστανα, κύριε Κάντα. Κοιτάξτε εικόνες. Νομίζω ότι αξίζει να αφήσουμε λίγο και φορολογικά και ασφαλιστικά και να ταξιδέψει λίγο η ψυχή μας. Πάμε, Πήλιο. Η εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» ταξιδεύει στο βουνό των Κεντάβρων, το Πήλιο. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Αγοράς, στην Κεντρική, στον Άγιο Όργη. Είναι η πιο παλιά πλατεία σε όλο το Πήλιο, αφού και η Ζαγορά είναι ένα, ίσως το ιστορικότερο χωριό του Πήλιου, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, με 3.000 μόνιμους κατοίκους, που ασχολούνται κατά βάση με το μήλο. Βέβαια, κάνουν πολύ καλλιέργειες, έχουν το κάστανο το φημισμένο, αλλά και άλλα όπως κεράσια, χλάδια, ελιές. Αντιστεκόμαστε σε πείσμα των καιρών, δηλαδή ο κόσμος είτε με την καλλιέργεια, είτε με το τουρισμό, είτε με αυτή την ευλογημένη φύση. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε μια ωραία ισορροπία και αυτό θα έπρεπε να το δει και ο επισκέπτης. Είμαστε δίπλα την Πλατανόβρυσα. Είναι ένα πλατάνι που ουσιαστικά είναι βρύση. Το νερό τρέχει μέσα από το πλατάνι πάρα πολλά χρόνια. Είναι μέσα πάνω σε μια φυσική πηγή από νερό. Καφενείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς σου μπορείτε. Τα βλάκια παίρνουμε. Τα βλάκια, να πέρασε η ώρα. Ο Μεζές πότε έρχεται? Μεζές δεν έχει. Δεν έχει μηνύει. Γιατί? Έχουμε πίεση. Λίγο καφενεδάκι. Καφενεδάκι. Τσιπουράκι. Κάνα σπινάκι, κάνα καφεδάκι, τι βγάζουμε. Κάνα κρασάκια, βγάζει απ' όλα. Τι ωραία έχει το χωριό σας εδώ. Το καλύτερο είναι ησυχαστήριο. Ωραίο. Με τα πρασινάδα υπάρχει. Καλοκαίρι μπάνια, θάλασσα και κακό μεγάλο έχει. Ματ έχει το καλοκαίρι, ματ. Έχει, ωραίο. Απ' όλα έχει. Όμορφα κορίτσια. Το ματ που θα το κάνεις. Σας και εμείς. Έτσι δεν είναι? Είναι 182 χρόνια μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά από τους συγγενείς μου. Είναι διατηρηταίο. Το καφενείο, επειδή ήταν με το κόμμα Φιλελευθέρων, στην επίσκεψη του Βενιζέλου το 1912 που είχε έρθει, χάρισε τη φωτογραφία του με την υπογραφή του και την κρατάμε από τότε. Και ήταν τόσο φανατικοί οι πελάτες που τον καφέ των ελληνικών τον πίναν με τα πιατάκια με απεικόνιση στο Βενιζέλου. Αυτό το τι είναι? Αυτή είναι κολοκύθα. Είναι και αυτή παλιά? Όχι, είναι κολοκύθα. Είναι 3 χρόνια και διατηρείται έτσι. Γιατί δεν την κάνετε πίτα? Την κρατάμε όσο αντέξει για να τη βλέπουμε. Ήταν 45 κιλά. Είναι 7 το πρωί και πάμε για το μεροκάματο. Τι κάνετε, μαζεύετε μήλα? Μαζεύουμε. Θα σας βοηθήσουμε? Βεβαίως. Ανέβα, πάρε και το κουβά. Θα φτάνεις τώρα. Πού τα βάλεις? Έλα, πού τα βάλω. Μάθε τέχνη και άστινε, λένε. Κρέμασε αυτό το κοτσάκι. Πάστε πράσινο τώρα. Μέσα σε ένα μεροκάματο πόσα δέντρα μαζεύετε εσείς που ξέρετε, γιατί εγώ κάνω μια ώρα εδώ. Παίζει ανάλογα τα μήλα που έχει το, ανάλογα τα μήλα που έχει το δέντρο. Ποια είναι η εποχή που τα μαζεύουμε τα μήλα? Αρχίζουμε 14 Σεπτεμβρίου και τελειώνουμε προς το τέλος Οκτωβρίου. Είναι δύσκολα γιατί είναι καλλιέργεια ενός έτους και επιπλέον κινδυνεύεις από τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Το που λένε ότι το μαγαζί του αγρότη είναι ξεσκέπαστο, όντως έτσι είναι. Από χαλάζια, από βροχές, από θεομηνίες, από αέρα. Και φέτος είχαμε μια χαλαζόπτωση τον Αύγουστο που είχαμε ζημιές. Το 95% των κατοίκων είναι στον αγροτικό συνεταιρισμό της Αγοράς. Και ο συνεταιρισμός είναι αυτός ο οποίος κρατάει ουσιαστικά και την οικονομία του χωριού εδώ στα χέρια του.
όπως έρχονται τα προϊόντα διάλεκτα από το χωράφι, δίνονται εδώ και γίνεται το πλύσιμο. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο, γίνεται το πρώτο ξεσκαρτάρισμα. Οι γυναίκες που εργάζονται εδώ διαλέγουν, βγάζουν τυχόν σάπια, ό,τι πρέπει να απορριφθεί, ό,τι δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Εδώ είμαστε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής ταξινόμησης των φρούτων. Και επίσης σε αυτό το στάδιο γίνεται και η αυτόματη επικόλυση της ετικέτας, sticker, πάνω σε κάθε μήλο που πιστοποιούνται τα μήλα και έχουν παραχθεί στη αγορά. Ο συνεταιρισμός μας διαχειρίζεται την παραγωγή 800 περίπου αγροτικών νοικοκυριών της ευρύτερης περιοχής, η οποία ανέρχεται τυσίως ανάλογα με τη χρονιά από 12 μέχρι 15 εκατομμύρια κιλά. Χειροπιτούλα για το δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχη Ελλάδα, πανέμορφη Ελλάδα. Νομίζω ότι και μόνο που βλέπαμε αυτές τις εικόνες τώρα ταξίδεψε το μυαλό, η ψυχή, η διάθεση. Ναι. Και ξεχάσαμε να πούμε το πρωί έχει γενέθλια η Αλεξάνδρα η Πέπα. Πολύχρονη να σε χαιρόμαστε, κοπελιά. Σε λίγο θα σε δούμε και στο ζωντανό. Να τη χαιρόμαστε όλο το τώρα.